τρίμερο μπροστά και όλοι την κάνανε άλλη για χωριά, άλλη για νησιά, σε θάλασσες και ακτές, άλλος με τα πόδια, άλλος με το κτέλ, άλλος με το αυτοκίνητο. Το αεροπλάνο φαίνεται ότι χρησιμοποίησε η κυρία Ζέτα Μακρυπούλιας και είχε μια μικρή περιπέτεια. Έχω χρόνια να ταξιδέψω με αεροπλάνο, οπότε δεν γνωρίζω τι έχει αλλάξει προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Σίγουρα το λατρεύω ως μέσο για να ταξιδεύεις και δίδεις χρόνο. Φαντάζομαι τα έξοδα βζιν είναι στο Θεό. Πάμε να δούμε τι περιπέτεια είχε η κυρία Ζέτα και πώς ταχώνει στην εταιρεία. Το βίντεο αυτό περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Εγώ μόλις γύρισα από το αεροδρόμιο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι στη Σάμο αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να με έχει πάει η Sky Express στη Σάμο. Κάτι που δεν συνέβη όπως καταλαβαίνετε και θέλω να μοιραστώ μαζί σας λίγο αυτή την εμπειρία, γιατί είμαι χέξαλη, δεν σας κρύβω. Αυτό το αεροπλάνο το έχασα λοιπόν εγώ. Ήμουν στο αεροδρόμιο κανονικά, στην ώρα μου μια χαρά, ξεκίνησα να πάω για το check-in. Όταν κατέβηκα κάτω λέω, ας πάω λίγο και στην τουαλέτα ένα λεπτάκι να μην το έχω και αυτό στο νου μου. Φτάνω λοιπόν στο check-in άδειο. Εκεί πέρα όλο το πράγμα, ήταν δύο κοπέλες που δεν είχαν και πρόθεση να βοηθήσουν. Λέω παρακαλώ, για τη Σάμο μου λένε, το χάσατε, έπρεπε να ήσασταν εδώ 20 λεπτά πριν. Λέω, μα είμαι 20 λεπτά πριν εδώ. Όχι, είναι και 43 μου απαντούν, έχετε αργήσει 3 ολόκληρα λεπτά. Λέω, κάνατε κάποια ανακοίνωση, γιατί δεν άκουσα κάτι, ήμουνα στο αεροδρόμιο, απλά είχα πει στην τουαλέτα. Και συνεχίζω, γιατί με έκοψε το καλύτερο το βίντεο. Λοιπόν, μου απαντούν λοιπόν ότι δεν κάνουμε πια ανακοινώσεις. Οπότε δεν υπάρχει κάποια λύση, ότι πρέπει να ανέβω πάλι επάνω και να δω αν υπάρχει κάποια άλλη πτήση και μπλα 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 τα γνωστά. Πηγαίνω επάνω, ήταν μια ευγενέστατη κυρία, δεν μπορώ να πω, η οποία με ενημέρωσε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει και άλλη πτήση, όχι μόνο δεν κάνουν πια ανακοινώσεις, αλλά δεν επιστρέφουν και τα χρήματα του εισιτηρίου. Κάνω λοιπόν αυτό το βιντεάκι πρώτον γιατί κάπου θέλω και εγώ να ξεσπάσω. Δεύτερον, έχω ταξιδέψει σε όλη τη γη, δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Ακόμη και σε στιγμές που δεν σας κρύβω που έχω αργήσει. Με έχουν βάλει με έναν τρόπο μέσα στο αεροπλάνο. Η Sky Express όχι, δεν τα κάνει αυτά. Μπήκα λίγο στο site, έψαξα και είδα πάρα πολλά τέτοια παράπονα από πάρα πολύ κόσμο για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Οπότε, έχω κάνα δύο απορίες που θέλω να μου λύσετε. Πρώτη απορία. Απορία πρώτη λοιπόν. Από πότε σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στα αεροδρόμια? Δεν σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στα αεροδρόμια, σταμάτησαν οι ανακοινώσεις στην Sky Express. Γιατί σε άλλα last call τα άκουγα όσο κάθισα στο αεροδρόμιο, αποσβολωμένη από αυτό που μου έχει συμβεί. Δεύτερη απορία. Πώς μπορώ να το μάθω εγώ αυτό, πώς παιδιά? Φίλε, δεν κάνουν ανακοίνωση ότι ελάτε, προσδεθείτε, φεύγουμε. Μυρίζεις τα νύχια σου ή πρέπει να είσαι μπάστακας έξω από το χώρο φόρτωσης? Αου! Ποιος κατέχει τη Sky Express και δεν γνωρίζω? Άρε, αθάνατη Ολυμπιακή. Και η υπάλληλη εκεί από ό,τι είπε ήταν απαράδεκτη. Δεν ξέρω, έχω χρόνια δυστυχώς να ταξιδέψω με αεροπλάνο. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας η άποψη, αν το χρησιμοποιείτε, αν σας έχει βγει κάτι παρόμοιο. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.